Ανήλικοι έστειλαν στο νοσοκομείο συνομιλικό τους μετά από άγρια συμπλοκή στο κέντρο του Ηρακλείου. Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε το Σάββατο στη Λεωφόρο Δικαιοσύνης μπροστά στα μάτια των περαστικών. Οι νεαροί αντάλλαξαν γροθιές και κλωτσιές με άγνωστη ως τώρα αιτία. Δίνανε μία κοπέλα και μετά οι ανηλίκοι δίνανε τον άλλο που έδινε την κοπέλα. Η αγριότητα της συμπλοκής ήταν τέτοια ώστε ο ένας 16χρονος κατέληξε στο νοσοκομείο. Χθες το πρωί ο πατέρας του θύματος κατέθεσε μήνυση σε βάρος τριών ανηλίκων οι οποίοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς. Καθώς όπως φαίνεται ο 17χρονος και ο 18χρονος είναι γνώριμοι των αρχών για ανάλογα περιστατικά. Οι γονείς των εμπλεκομένων αντέδρασαν ωστόσο έντονα στην προσαγωγή και τη σύλληψή τους. Λίγη ώρα αργότερα συνελήφθησαν και οι ίδιοι για παραμέληση της εποπτείας τους. Εχθές δήραν ένα άλλο παιδί, ότι δήραν οι ανήλικοι και ένα παιδί και έχει γίνει μήνυση. Αυτοί πήγαν στο σπίτι χωρίς έντελμα και πήραν τα ανήλικα, δεν ήταν κάποιος μεγάλος εκεί. Τα τραβήξανε και χτυπήσανε και ένα άλλο κορίτσι που είναι ήδη στο νοσοκομείο. Η αστυνομία κατά λάθος. Την ίδια στιγμή, ένα ακόμη εξοργιστικό κρούσμα βίας σε βάρος μιας 34χρονης γυναίκας απασχολεί αστυνομία και δικαιοσύνη στο Ηράκλειο. Η 34χρονη μάλιστα έπεσε θύμα ξυλοδαρμού μπροστά στο μόλις 6 μηνών βρέφος της, το οποίο ήταν στο δωμάτιο όση ώρα ο 23χρονος δράστης έβριζε και χτυπούσε τη νεαρή μητέρα. Το θύμα λίγο αργότερα κατέφυγε στο αστυνομικό τμήμα Ηρακλείου, όπου κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της για τον ξυλοδαρμό.